κυρία Χατζημάνου είναι μαζί μας. Πάμε σε συζήτηση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα και καλή δύναμη. Και είμαστε Ντένις Δούκας βεβαίως μαζί μας. Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι θα πρέπει να αναδεικνύουμε τα προβλήματα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λύνουν προβλήματα. Άλλοι λύνουν προβλήματα, αν θέλουν και αν μπορούν. Τότε μάλλον δεν με ακούσατε καλά. Είπα να τα αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής Αυτό είπα ενημέρωσης. Και εγώ. Όχι Αυτό να είπα τα και λύνουνε. Ναι. Σκοπός μας είπα ότι είναι και στόχος μας είναι ότι τα προβλήματά μας να μην μένουν απλά καταγεγραμμένα μέσα σε ένα δέλτα σίγμα ή να φτάνουν στις πόρτες κάποιων γραφείων μεγάλων φορέων όπως Δήμαρχος, όπως Περιφερειάρχης και οι σχετικοί, αλλά και με τη φωνή μας. Μέσω χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουμε ακόμη πιο δυνατή την αίσθηση, το πρόβλημα. Ακριβώς αυτό είπα, σας διακόπτω. Είπα ακριβώς αυτό. Ότι είπατε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και εγώ έρχομαι να ρωτήσω τώρα. Δηλαδή εσείς το προεκτείνατε. Είπατε και μιλήσατε για πόρτες τώρα γνωστών και αγνώστων. Εάν φτάνουν οι επαγγελματίες ενός ολόκληρου νομού, μιας ολόκληρης περιοχής που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, να φτάνουν σε πόρτες, να έχουν ζητήματα που είναι σοβαρά, είναι πραγματικά και να μην λύνονται από τους τοπικούς εκπροσώπους, πάνε να πει ότι έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο. Δυστυχώς. Είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και εκεί αφού χτυπάμε τις πόρτες και δεν παίρνουμε καμιά απάντηση ή στο τέλος καμία λύση, θα αναγκαζόμαστε και θα αναγκαστούμε, γιατί το έργο μου, ξέρετε, σαν πρώην μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας ήταν έφορος δημοσίων σχέσεων. Mm-hmm. Βγαίναμε με καταγγελίες και θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε. Επικαλούμε πάντα το δίκαιο, το σωστό και τη λύση των προβλημάτων των επαγγελματιών, να βγαίνουμε με καταγγελίες, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε έστω και αυτές τις πόρτες κλειστές, διαμαρτυρόμενοι πάντοτε, για να δώσουμε κάποιες λύσεις. Δεν μπορεί αυτές οι πόρτες που καθημερινώς θα χτυπάμε να είναι μόνιμα κλειστές. Κάποια στιγμή, εναντιονώνοντας τη φωνή μας, υψώνοντας τον τόνο μας και χρησιμοποιώντας τα μέσα, κάποια στιγμή θα μας ανοιχτούν αυτές οι πόρτες. Πείτε μου ένα-δύο θέματα τα οποία θα μπορούσαν να απασχολούν τον κλάδο. Θα μπορούσαν να έχουν λυθεί, πιστεύετε εσείς, και δεν λύθηκαν επειδή κάποιος δεν άνοιξε τα αυτιά του ή την πόρτα του. Κύριε Πετρίδη, νομίζω ότι ξέρετε ότι αυτή η καραμέλα του 12% επικρατεί στα αυτιά όλων εδώ και ένα εξάμηνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν δεν πέσουν κάποια χρήματα στον νομό Ροδόπης, αυτά τα 45 εκατομμύρια περίπου που λένε ότι θα πέσουν, να το πούμε με πιο απλά λόγια, εάν δεν πέσει έστω και ένα ευρώ στον νομό Ροδόπης να αλλάξει χέρια μία και δύο και τρεις φορές, σημαίνει ότι οδηγούμαστε κάθε μέρα προς την κάθοδο, στον οικονομικό μαρασμό όπως σας είπα και προηγουμένως. Ακούμε κάθε μέρα για τα νέα μέτρα. Λοιπόν, έρχεται ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ανεβάζει το ΦΠΑ σε 23% στα μέρη εστίασης. Από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήδη τα 4 σωματεία που ανοίγουν στην Ομοσπονδία και αναφέρομαι στους καφεπόλες, αναφέρομαι στους εστιατόρες, σε συναφή επαγγέλματα δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί θα αναγκαστούν να ανεβάσουν τις τιμές τους στα προϊόντα τους, αυτά που πουλούν, με αποτέλεσμα ο κόσμος, αν και σήμερα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, από το Σεπτέμβριο θα δυσκολεύονται πολύ περισσότερο. Ή να ενσωματώσουν την αύξηση του ΦΠΑ στο δικό τους ποσοστό και να χάσουν τελικά. Αυτό ακριβώς. Να, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που το έχουμε επισημάνει, που το έχουμε ζητήσει, το έχουμε αναφέρει, το έχουμε καταγγείλει και πραγματικά μπήκαμε ήδη στον έκτο μήνα, στον έβδομο μήνα σήμερα που μιλάμε και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Μόνο λόγια και υποσχέσεις. Πράξεις, χειροπιαστά πράγματα, ευρώ στην αγορά δεν βλέπουμε. Και αυτό που είπα, ότι λείπει η ρευστότητα πρέπει να γίνει άμεση. Αλλιώς τα πράγματα κινδυνεύουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Πετρίδη, το 50% των ασφαλισμένων για την πόλη μας, για την Κομωτινή μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις οικονομικές μας εισφορές στο ΤΕΒΕ. Φανταστείτε ότι εμείς οι ίδιοι το 50% είμαστε αυτοί που δεν μπορούμε να πληρώσουμε και τις οικονομικές εισφορές των υπαλλήλων μας. Ο οικονομικός μαρασμός της πόλης
είναι καθημερινός και μπορείτε να τον δείτε κι εσείς μόνοι σας. Δυστυχώς σε όλες τις πόλεις της Θράκης, το ίδιο. Σε όλες τις πόλεις της Θράκης. Εγώ αντιπροσωπεύω ένα κομμάτι της ένδυσης υπόθεσης που θεωρούμε, στο κάτω-κάτω όπως και να το εκλαμβάνει κανείς, θεωρούμαστε είδη τα οποία είναι σε δεύτερη μοίρα σήμερα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Όταν αντιμετωπίζουν κρίση τα καταστήματα τροφίμων, τα καταστήματα τα άμεσης και απαραίτητα σε κάθε νοικοκυριό, φανταστείτε πόσο εμείς, μιλάω πάντοτε για το κομμάτι ένδυση υπόθεση, πόσο δύσκολο μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα καθημερινά. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι περνάμε την οικονομική κρίση σήμερα. Σήμερα αυτό που περνάμε είναι το αν θα επιβιώσουμε αύριο. Αν θα είμαστε αύριο βιώσιμοι και αν τα μαγαζιά μας θα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Δημοσθένη, από πού μπορούν να πέσουν λεφτά στην αγορά? Πουθενά. Πουθενά. Κύριε... Ναι, αλλά είπε κάτι προηγουμένως, κύριε Καραμάνο. Είπε αυτή η κοροϊδία με το 12%. Γιατί εδώ και αρκετούς μήνες το ξέρει όλη η αγορά της Θράκης ότι οι υποσχέσεις και το αύριο, την άλλη εβδομάδα, μετά από 10 μέρες έρχονται, περιμένετε. Ναι, πήρα τηλέφωνο, έκανα έρευνα. Είναι καθημερινή υπόθεση, Δημοσθένη. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, να σα ρωτήσω. Κυρία Χατζημάνου, με συγχωρείτε, ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζημάνου. Θυμήθηκε στην παλιά ευρωβουλευτή του Πασόκ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν το συνεχίζουμε. Δεν το συνεχίζουμε. Δεν το συνεχίζουμε. Καμία σχέση. Και χωρίς σχόλιο. Επειδή με το όνομα τη πρώην ευρωβουλευτού που ήταν πολύ επιθετική στο Άγιο Όρος και σε όλα αυτά. Τη Θράκη. Να το ξεχάσουμε, να το περβούμε. Δεν πειράζει. Να σα ρωτήσω. Παρουσιάζεται με πολύ γλαφυρό τρόπο ουσιαστικά και το κύκλωμα της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και πώς αυτό είναι. Ο τζίρος να αλλάξει χρήμα το χέρια το. Είναι εύστοχα πράγματα σχεδόν. Απλά μαθήματα τοπικής οικονομίας έκανε, κύριε Πρόεδρος. Κατανοητά, ωραία. Έτσι είναι. Πώς θα διακινεί το χρήμα, πώς θα πολλαπλασιάζεται, πώς θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θα σας πω το ερώτημά μου. Και τα προβλήματα ανάγονται ουσιαστικά σε αρμοδιότητες εθνικής πολιτικής, ενώ υπουργείων, οικονομίας, όλα αυτά. Στο ρεπορτάζ που είδαμε, είπατε στο τέλος, και αυτοί οι κύριοι, εννοώντας τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, θα πρέπει να δώσουν λύσεις. Εκτός αν έκανα λάθος στη φράση που χρησιμοποιήσατε. Μπορούν ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης να δώσουν λύσεις αυτά, εκτός να τα υποστηρίξουν. Γιατί είπατε, οι κύριοι πρέπει να δώσουν λύσεις. Ή δεν τα άκουσα καλά. Ας ξεχωρίσουμε όμως τις ερωτήσεις, γιατί στο ρεπορτάζ που ακούσατε κι εσείς και όλοι μας μιλούσαμε για τα προβλήματα των επαγγελματιών και μιλούσαμε για τα άμεσα προβλήματα των επαγγελματιών. Βέβαια, η ερώτηση που έκανε ο κύριος Πετρίδης αφορά καθαρά την οικονομία του τόπου. Το οικονομικό ζήτημα. Σαφώς και το οικονομικό ζήτημα είναι αυτό που καίει όλους τους επαγγελματίες της Κομωτινής, αλλά στο ρεπορτάζ και η ερώτηση αφορούσε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας πέραν του οικονομικού. Α, δηλαδή, άρα τώρα ακριβώς. Υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούν να λύσουν ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από τους επαγγελματίες. Επειδή δεν ακούστηκε η ερώτηση και η τοποθέτηση στο ρεπορτάζ, άρα αναφέρεστε, το κατανόησα τώρα, σε θέματα που δεν είναι κυβερνητικής αρμοδιότητας τραπεζών, καθημερινότητας. Εγώ δηλαδή, πανεσχάρι, αυθαιρετώντας, θα μπορούσα να ερμηνεύσω τη σκέψη ως εξής. Ο Δήμος μπορεί να κάνει πάταξη του παρεμπορίου. Να συμμετάσχει. Να μην λέμε ότι είναι δικιά του αρμοδιότητα, αλλά. Να ένα πολύ μεγάλο ακριβώς θέμα. Αυτό εννοούσατε. Αυτό εννοούσατε, γιατί έτσι ακριβώς είχε προηγηθεί και η ερώτηση. Α, ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω είναι μια μάστιγα πλέον το παρεμπόριο σε τοπικές κοινωνίες, ειδικά στις περιφερειακές. Και ο Δήμος έχει πλέον αρμοδιότητα. Και μάλιστα το νέο νομοσχέδιο λέει ότι αυτά τα παλιά θωρακίζονταν οι Δήμοι, ότι και τι να κάνουμε να τους εντοπίζουμε. Τώρα με το νομοσχέδιο λέει ο Δήμος πρέπει να το κατάσχει και να το προϊόν και να την παίρνει την άδεια. Κανόνες στη λαϊκή αγορά. Ναι. Πλανώνει αυτά, εννοείται, έτσι. Ωραία. Αυτά είναι τα άμεσα προβλήματα. Ναι, όσον αφορά το κομμάτι αυτό του παρεμπορίου, όσον αφορά το κομμάτι της λαϊκής αγοράς και των αδειών. Και ακόμη περισσότερα θέματα, για αυτά τα πράγματα ερωτήθηκα και σε αυτά απαντήθηκα. Ναι, ναι, μια ακόμη ερώτηση και να μην σας απασχολώ πολύ. Στην Αλεξανδρούπολη γίνεται αυτές τις μέρες, αν το γνωρίζετε. Το γνωρίζω, παρακολούθησα και τον πρόεδρο του. Κάτι τέτοιο θα κάνετε τώρα, στο μέλλον. Σκέφτεστε κι εσείς να τονώσετε την αγορά με κάτι τέτοιο shopping festival, ξέρω οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Άκουσα και τον κύριο Μακρύδη σε πρόσφατα στο μεσημέρι σε κάποιες δηλώσεις του για την κίνησή σας. Βέβαια, είπε κάποια στιγμή ότι σαν ιδέα
το έκλεψε από τη γειτονική Κωνσταντινούπολη. Είναι και η γειτονική Κωνσταντινούπολη σαν ιδέα το είχε κλέψει από Μιλάνο, ναι, από μια από άλλη... το Μιλάνο. Μπράβο. Και έτσι, η Κωνσταντινούπολη ακριβώς το έκανε το Μάρτιο, αλλά έχει τεράστια επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη. 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες πήγαν. Μπράβο. Φέρετε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σύμφωνα με αυτά που δήλωσε και ο πρόεδρός σας, ο κύριος Μακρύδης, ότι μπράβο στη συνεργασία των 700 επιχειρήσεων. Νομίζω κάπου τόσο είπε ο κύριος Μακρύδης, όπου εντάχθηκαν σε, όλη αυτή την, σε όλο αυτό το πρόγραμμα, είπαν ναι, και αυτές οι επιχειρήσεις δεν αφορούν μόνο το κομμάτι της ένδυσης υπόδεισης, αφορούν επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία. Όλο το οικονομικό σύστημα. Μπράβο λοιπόν στον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Μακάρι και εμείς να βρούμε κάτι παρόμοιο που βρήκα και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με της Κωνσταντινούπολης σαν ιδέα, ή τουλάχιστον να υιοθετήσουμε και εμείς αυτή την ιδέα. Η σκέψη αυτή είναι. Να απλωθεί σε ολόκληρη τη Θράκη για τις ίδιες μέρες. Βεβαίως. Και να το φτάσουμε και μέχρι ακριβώς για τον ίδιο λόγο και για τον ίδιο σκοπό, ακριβώς όπως το κάνατε εσείς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούμε τα φώτα του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης να το προωθήσουμε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Άκουσα τον κύριο Μακρύδη, ο οποίος είπε ότι έχει και φοβερή ανταπόκριση. Θα κρατήσει, νομίζω, μέχρι τις παραμονές των εκτόσεων. Πάρα πολύ καλή μέχρι σκέψη. Μέχρι τις 10 του μηνός είναι. Μέχρι στις 15 Κυριακή ξεκινάμε εκτόσεις. Αφενός για κάποιους θα κινηθούν ακόμη καλύτερα, γιατί ξέρετε ότι αυτό το διάστημα χρησιμοποιούν όλοι τις προσφορές στα καταστήματά τους. Μπράβο τους. Νομίζω ότι αν θα το πιάσουμε και εμείς ζεστά το θέμα και ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, κάτι παρόμοιο μπορεί να γίνει και στην πόλη μας και, όπως είπατε, και ακόμη περισσότερο στη Θράκη. Σε ολόκληρη τη Θράκη. Να έρχεται κάποιος επισκέπτης και να πει: πάω στη Θράκη για 10 μέρες, 5 μέρες. Βεβαίως. Και θα πάω σε όλες τις πόλεις και θα έχει προσφορές. Αν το υιοθετήσουμε όλες οι πόλεις της Θράκης, να είστε σίγουροι ότι ο αριθμός, το ποσοστό τουρισμού σε όλη την Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο θα πάρει πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά εδώ στην πόλη. Κυρία Χατζημάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σύντομα θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας